Φίλε Αχλιβέ, με την τρελή σου πράξη έκανες την φυλή της κυβερνώνα να τρομάξει. Ναι. Ναι, πες μου πως σε δραπέτευσες από την εξορία και τι εμπόδια καθοδόν βρήκες σε ευκαιρία. Είδα φαντάζω τον Χριστό. Μα, μα την Παναγία. Κι αν είμαι ζώος το γνωστό στην Σιδηρά Αιγεία. Ο λόγος που δραπέτευσα και ήρθα πίσω πάλι συνέβη διότι ψυχικός είμαι σε μαύρο χάλι. Γιατί? Έλαβα μια επιστολή από την παραμάνα διαπράξεις πιο χειρότερας και από μια ρουφιάνα. Η παραμάνα που διεμένει είναι πολύ φερέγγιος και την Ιουλιέτα έγραφε πως είναι λίγο έγκυος. Και ότι ο δάστης μια βραδιά κάποιο γνωστό αγόρι της πήρε το πολύτιμο που έχει μια κόρη. Τώρα θα πάω από εκεί για να τη συναντήσω και εξηγήσεις από αυτήν τι όλα να ζητήσω. Με προφυλάξεις πήγαινε, διότι καταζητήσε. Ναι, ναι. Και λάβε κόσαν πρόνοιαν αθέατος να είσαι. Φεύγω, μιλήσαμε πολύ, σε λίγο ξημερώνει. Ελάλησε ο πετεινός, εσώπασε τα ειδόνι. Εάν αργήσω πιο πολύ να ξέρεις ασφαλώς, με περιμένει σίγουρα κάποιος κορυδαλός. Σε χαιρετώ, Μερκούδιε, πήγαινε να ξαπλώσεις και εγώ πήγαινε από εκεί να εξηγηθώ διαζώσεις.